Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Με χαρά καλησπερίζω για αρχή τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, κυρία Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, είναι βαριά η ειδησιογραφία, αλλά θα ξεκινήσω από τα θέματα του πολιτισμού για τα οποία έχετε επιδείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι στο τραπέζι εδώ και εβδομάδες κάποιες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ότι θα νοιαστεί για αυτούς τους ανθρώπους. Τελικώς ακούσαμε μόνο ότι θα πέσει ο ΦΠΑ στο εισιτήριο των θερινών σινεμά και από όλη αυτή την ιστορία έμεινε μια απαξιωτική γκριμάτσα της αρμόδιας υπουργού κατά του Σταύρου Ξαρχάκου. Εσείς που έχετε επαφή με αυτό το χώρο, είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους εργάτες του πολιτισμού, όπως λέμε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε όλοι, και νομίζω ότι το νιώσαμε πάρα πολύ έτσι αυτούς τους δύο μήνες που μείναμε στο σπίτι μας, ότι όλοι τελικά είμαστε καταναλωτές πολιτισμού. Ναι. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν αρέσει αυτή η έννοια στους ανθρώπους του πολιτισμού που παράγουν ακριβώς αυτό το πολιτιστικό πλούτο, αλλά το λέω αυτό για να κατανοήσουμε όλοι λοιπόν ότι οι άνθρωποι που παράγουν αυτό το προϊόν, το πολιτιστικό προϊόν που όλοι εμείς απολαμβάνουμε, είναι άνθρωποι που πρέπει να αμείβονται γι' αυτό, που ζουν από αυτό. Έτσι. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα για αυτούς. Το βλέπουμε πάντα ότι υπάρχει μέρημνα για άλλες κατηγορίες επαγγελματιών και δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι και εδώ μιλάμε για επαγγελματίες, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο, έχουν δεξιότητες, έχουν δυνατότητες, οι οποίοι όμως βάζουν δουλειά, βάζουν έργο, εργασία μέσα σε όλο αυτό. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία που έχουμε καταλάβει όλοι πόσο σημασία έχει για την ζωή μας ο πολιτισμός, να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό και τη μέρημνα για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, τον καλλιτεχνικό. Θα σας έλεγα ότι είναι η πλευρά του φεγγαριού, κυρία Κεφαλογιάννη. Θα σας έλεγα ότι όντως σε πρώτη φάση δεν υπήρξε η απαραίτητη, αν θέλετε, μέρημνα, και γι' αυτό και από πλευράς μου, γιατί νομίζω ότι εμείς οι βουλευτές αυτό πρέπει να κάνουμε. Ναι. Να έχουμε πάντα επαφή και την αμφίδρομη σχέση με την κοινωνία, και τα μηνύματα που λαμβάνουμε να τα μεταφέρουμε έτσι ώστε να γίνονται και οι απαραίτητες παρεμβάσεις και ενέργειες από πλευράς κυβερνήσεως. Ναι. Γι' αυτό και κατέθεσα, αν είδατε, και ερωτήσεις σχετικές. Βεβαίως. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πρώτο αρκετά σημαντικό βήμα για την στήριξη των καλλιτεχνών. Ήδη και από το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάστηκε και ένα πρόγραμμα για φέτος το καλοκαίρι, για δράσεις που θα γίνουν σε διάφορα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα πρώτο πολύ καλό βήμα για να αισθανθούμε όλοι και να καταλάβουμε ότι και όλο αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να ζει μέσα από δράσεις του σύγχρονου πολιτισμού, mm-hmm. τις οποίες μπορούμε να απολαμβάνουμε πάντα βεβαίως με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που θέτουν οι αρχαιολόγοι. Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται να επιληθούν πολλά ζητήματα, ναι, που έχουν να κάνουν με το χώρο του πολιτισμού, τα οποία δεν είναι καινούρια. Γιατί τώρα, να μην λέμε ότι τα θέματα προέκυψαν μόνο τώρα με την πανδημία. Απλώς, όπως και σε όλους τους άλλους χώρους, βλέπουμε ότι η πανδημία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει ως καταλύτης εξελίξεων. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό να σταθούμε απέναντι στα προβλήματα αυτά που συσσωρεύονται πολλά χρόνια στον πολιτισμό και να δώσουμε λύσεις. Αλλά κυρίως νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι αυτός είναι ένας χώρος που μας ενδιαφέρει, μας αφορά και θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Διότι αν, για παράδειγμα, δεν λυθεί το θέμα των δικαιωμάτων, ναι, που ήδη έχει μπει σε μια, αν θέλετε, σε ένα καλό δρόμο, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ελληνικό τραγούδι. Ναι. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι θέματα τα οποία χρονίζουν, τα οποία τώρα με την κρίση, με την πανδημία, είδαμε ότι πρέπει να τα δούμε ακόμα πιο, να δράσουμε ακόμα πιο γρήγορα, και νομίζω ότι ήδη έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες πρωτοβουλίες και αναμένουμε και τις επόμενες κινήσεις από
το αρμόδιο Υπουργείο. Κυρία Κεφαλογιάννη, πριν περάσουμε στο θέμα Εύρου, επειδή τώρα είπατε πολλά πράγματα για τον πολιτισμό, θέλω να σας ρωτήσω, Υπουργός Τουρισμού υπήρξατε, το ξέρετε το θέμα. Για τον πολιτισμό άποψη έχετε, το διαπιστώσαμε και τώρα, ήσασταν και τομεάρχης πολιτισμού, νομίζω, στην αντιπολίτευση, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση. Γιατί ναι, από το 16 μέχρι το 19 ήμουν στον τομέα πολιτισμού. Αφήσατε να εννοηθεί ότι δεν θα σας ενδιαφέρει να γυρίσετε πίσω σε αυτά τα χαρτοφυλάκια, αλήθεια. Όχι, κοιτάξτε, να δείτε. Απλώς αυτό που ξεκαθάρισα στη συνέντευξή μου είναι κάτι που ούτως ή άλλως το έχω ξεκαθαρίσει ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι, από πέρυσι τον Ιούλιο. Θεωρώ ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε εδώ ούτε για τις καρέκλες, ούτε πρέπει να παραμένουμε, αν θέλετε, σε συγκεκριμένους ρόλους και θέσεις. Ναι. Πρέπει να εξελισσόμαστε και πρέπει, αν θέλετε, να έχουμε και μπροστά μας πάντα προκλήσεις, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Όπως είπατε, έχω θητεύσει στο χαρτοφυλάκιο του τουρισμού και μάλιστα σε μια περίοδο, έτσι, αν θέλετε, αντίστοιχη με την σημερινή, γιατί το 2012, όταν αναλάβαμε, η κατάσταση στον τουρισμό ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με πολύ μεγάλη μείωση των κρατήσεων, μια πάρα πολύ αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στρατηγικός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να ανατάξουμε αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας. Ο οποίος βεβαίως φέτος καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι ότι θα είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σεζόν. Σίγουρα η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί ήδη σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες σε πολύ πιο προνομιακή θέση, ακριβώς λόγω της επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας, πράγμα το οποίο έχουμε πάρει και τα εύσημα από τα διεθνή μέσα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια, αν θέλετε, είναι ένα πολύ θετικό για την Ελλάδα, μια εικόνα της Ελλάδας πολύ θετική, την οποία μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πάντως, οι επαγγελματίες του τουρισμού, όλοι, μεγαλοξενοδόχοι, μικροξενοδόχοι, εργαζόμενοι στα επισητιστικά κλπ., λένε ότι έχουν αφαιθεί μόνοι τους. Και απλώς υπάρχει ένας υπουργός, ο οποίος τους παρακαλάει τους ξενοδόχους να ανοίξουν για να κινηθεί το χρήμα. Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πολλοί από αυτούς έχουν δάνεια, χρέη, καταστρέφονται οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, δείτε, υπήρξε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η ανακοίνωση μέτρων στήριξης του τουρισμού τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο εργαζομένων. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, ότι ο τουρισμός είναι μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει άμεσα και έμεσα στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι όμως και ένας τομέας ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ την κοινωνική συνοχή, καθώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εργάζονται είτε άμεσα στον τουρισμό είτε έμεσα, αλλά βεβαίως υπάρχει και πολύ μεγάλη διάχυση του ωφέλους που έχει ο τουρισμός στις τοπικές κοινωνίες, στις τοπικές οικονομίες. Αλλά μήπως το φετινό είναι ένα σκληρό μάθημα ότι δεν είναι καλό στην οικονομία να πηγαίνουμε με μονοκαλλιέργειες? Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε πολλά χρόνια. Ότι δηλαδή προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός είναι υπηρεσία. Όμως, επειδή ο τουρισμός, το είδαμε στα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, ότι στήριξε πάρα πολύ την ελληνική οικονομία και όντως είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολύ μικρότερη ύφεση λόγω του ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας τομέας τον οποίο οφείλουμε και πρέπει να στηρίξουμε. Θα σας πω εδώ τώρα ότι, αν θέλετε, αυτό το μπανάλ που λέμε πάντοτε ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία, νομίζω ότι φετινή, η πολύ δύσκολη χρονιά που θα περάσουμε είναι και μια ευκαιρία να δούμε λίγο πώς θα αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι κάτι που το λέμε και το ακούτε πολλά χρόνια. Ναι, αλλά είναι υποχρεωτικό πλέον η Ελλάδα να έχει έναν στρατηγικό σχεδιασμό δεκαετίας. Θα πρέπει να δούμε τις τάσεις πώς έχουν αλλάξει και με την πανδημία. Τώρα ακόμα περισσότερο πρέπει να στραφούμε οπωσδήποτε σε ένα προϊόν που θα είναι πιο ποιοτικό, το οποίο θα έχει απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι ένας παράγοντας που θα παίζει σε οποιοδήποτε θέμα και αν συζητάμε, η επιρροή που θα έχει στο περιβάλλον ή όποια δραστηριότητα. Και βεβαίως θα πρέπει να φροντίσουμε οι συνθήκες υγιεινής και δυνατότητες που θα δίνουμε στους πελάτες μας να είναι τέτοιες που να προσελκύουμε εμείς τους καλύτερους, αν θέλετε,
πελάτες από όλες τις αγορές. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναβαθμίσουμε ποιοτικά το προϊόν μας και αυτό που αξίζει να πούμε για την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι και, και συναισθάνομαι την αγωνία των ανθρώπων του τουρισμού, ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να είμαστε στην καλύτερη εκκίνηση για την... Για τη φετινή κούρσα, είναι και πιο μικρή η σεζόν, έτσι. Και για όταν θα ανακάμψει ο τουρισμός διεθνώς, να είμαστε ως Ελλάδα σε ένα σημείο που θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και που θα μπορούμε να προσφέρουμε ένα προϊόν αναβαθμισμένο και σε ποιότητα. Εκεί βεβαίως πρέπει να σας πω ότι προφανώς και το κράτος, βεβαίως θα πρέπει να το δει κανείς, αν το επιτρέπουν αυτό οι οικονομικές συνθήκες, γιατί το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι δύσκολο, θα πρέπει να στηρίξει πάλι με μια ανταγωνιστική, αν θέλετε, ανταγωνιστική φορολογική επιβάρυνση στο τουριστικό πακέτο. Θυμάστε ότι το ΦΠΑ στη διαμονή ήταν πριν από μερικά χρόνια στο 6,5%. Ναι. Ήδη έχει διπλασιαστεί αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να γίνει πάλι μια μείωση των φόρων στο τουριστικό πακέτο, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μάλιστα. Κυρία Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.